Λοιπόν, στην αρχή νομίζαμε ότι θα το είχε πάρει προσωπικά ο Μπόμπαν το τρόπαιο, όμως στη συνέχεια είδαμε και εσένα να βάζεις όχι το απλά το λιθαράκι σου, αλλά πολύ μεγάλα τρίποντα, ούτως ώστε ο Απόλλωνας να καταφέρει να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ακριβώς όπως τα λες. Απλά στην πορεία, ανάλογα και πώς έβγαιναν τα μαρκαρίσματα, έκαναν τις επιθέσεις. Η σημασία πάντα έχει ότι κάνει μια ομάδα, ότι κάνει ένας παίκτης ατομικά. Ήταν δύσκολος αγώνας, γιατί είχαμε δύο τραυματίες και ήρθαμε με ρόστερ μειωμένο. Με αποτέλεσμα αναγκαστούμε εγώ τον Μπόμπαν να βγάλουμε το 40 λεπτό. Και από την αρχή του παιχνιδιού, επειδή το είχα κατά νου, προσπαθούσα να φυλάξω δυνάμεις για το τέλος. Και αν πρόσεξε και στο τέλος, κάποια σούτ μου έμουφκηγα γιατί έφυγε η κούραση. Αλλά εντάξει, στο τέλος ήθελε λίγο μυαλό, ψυχραιμία. Το μάτσο πήγε λίγο να γίνει ντέρπι, αλλά εντάξει, νομίζω καταφέραμε. Το φοβηθήκατε? Σε μια στιγμή, γιατί εντάξει, θέμα ψυχολογίας. Δηλαδή σε μια φάση είδαμε 3-4 σούτ δικάς μας να μην μπαίνουν και να κάνουν το λεγόμενο σερί οι παίκτες του ηφαίστου. Αλλά και άμα εντάξει, ο Μπόμπαν και εγώ νομίζω πήραν κάποια σούτ έτσι αποφασιστικά για κάποιους συνδυασμούς. Εντάξει, νομίζω ήταν ωραίος αγωνάς. Διαφημίσαμε νομίζω και το άθλημα μας για όσους ενδεχομένως πρώτη φορά να μας βλέπουν. Να αφιερώσουμε στον κόσμο τον Απόλλωνα, στους συμπαίκτες μας που δεν τα καταφέραν να παίξουν μαζί μας, το Χριστάκι, το Χάρι, τη Μαρία, το Στέγιο, το Γιώργο και σε όλη την ομάδα εννοείται. Και προσωπικά θα θέλω να αφιερώσω στην οικογένειά μου και ο γιο μου. Μια τελευταία ερώτηση, μια και είσαι από τους πιο έμπειρους του αθλήματος. Γιατί κάποιος να ασχοληθεί με αυτό το άθλημα? Καρχάς είναι το, όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίες, είναι το μοναδικό ομαδικό άθλημα που μπορεί κάποιος να ασχοληθεί. Οι κανονισμοί του παιχνιδιού δίνουν την ευκαιρία να παίζουν διαφορετικές αναπηρίες την ίδια στιγμή. Δηλαδή άτομα παραπληγικά, άτομα με άλλες κινητικές αναπηρίες, με ακροτηριασμούς. Με αποτέλεσμα να είναι ένα παιχνίδι ομαδικό, άρα θα ενταχθεί σε μια ομάδα. Εντάξει, στη δική μας την ομάδα όποιος θέλει είναι πρόσδεκτος. Ένα αναγκαία με τον Απόλλωνα ή οτιδήποτε. Φτάνει να έχει μια κινητική αναπηρία, να ενταχθεί στην ομάδα. Ευχόμαστε να καταφέρουν και άλλες πόλεις να κάνουν ομάδες και να αποκτήσει έτσι περισσότερο ενδιαφέρον και το προάθλημα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.